Και κερκυραίοι, για τα τοπικά μας προβλήματα, για τη δική μας ανάγκη να προσαρμόσουμε την καθημερινότητά μας αλλά και την ανάπτυξη μέσα αυτή την παγκόσμια διαδικασία που εξελίσσεται, για να είμαστε και εμείς μέσα σε αυτή την διαδικασία. Οι εκλογές είναι μια γιορτή της δημοκρατίας. Οι εκλογές για την αυτοδιοίκηση είναι σίγουρα ένα μεγάλο δημοκρατικό πανηγύρι πολυχρωμίας, πολυφωνίας και συμμετοχής. Χιλιάδες γυναίκες και άνδρες, νέοι και νέες, εργαζόμενοι και επιχειρηματίες, συνταξιούχοι, Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες, αναμειγνύονται σε αυτή την γιορτή της δημοκρατίας, ανταγωνίζονται, προτείνουν, καταγγέλουν, συμφωνούν, αντιπαρατίθενται. Όλα αυτά μέχρι τη θερμή στιγμή που ο κυρίαρχος λαός, και έρχεται αυτή η στιγμή σε λίγες ώρες, θα επιλέξει τους εκλεκτούς με την ψήφο του. Και τότε, πιστέψε με, αρχίζουν τα δύσκολα. Οι προτάσεις πρέπει να γίνουν πράξη. Τα όνειρα, τα οράματα πρέπει να γίνουν πραγματικότητα. Και τα δύσκολα είναι για όλους. Και για τους νικητές, αλλά και για τους ηττημένους. Γιατί η επιλογή της απλής αναλογικής ως εκλογικό σύστημα ανάδειξης των συμβούλων περιφερειακών και δημοτικών ανοίγει το δρόμο για τη συνεννόηση, την αλληλοκατανόηση και τη συνεργασία. Και εδώ πρέπει να το πούμε καθαρά, ότι όσες και όσοι το επιθυμούν μπορούν να συνεργαστούν, να συνδιοικήσουν, να συνδιαχειριστούν τα τοπικά προβλήματα, στη βάση όμως ενός προγραμματικού πλαισίου που θα είναι ανοιχτό στη δημόσια κριτική και στην ελεύθερη αποδοχή ή στην απόρριψη. Η ανάσα, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική συνεργασία αρχών για τα αιώνια νησιά, η παράταξή μας δηλαδή, δεν είναι μια ευκαιριακή παρουσία. Αντιθέτως, υπάρχει στα κοινά από το 2009 με σταθερές αξίες για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διεύρυνση της δημοκρατίας, την αντιμετώπιση των συνεπειών της νησιωτικότητας, την κοινωνική αλληλεγγύη και τη συνοχή, τη βελτίωση της καθημερινότητας και των συνθήκων της ζωής των πολιτών στο Ιόνιο.